Γεια σας παιδιά. Πάμε να μάθουμε ιστορία της 5ης Δημοτικού. Είμαστε στο Βυζαντινό κράτος και η γειτονική λαή. Και θα δούμε το κεφάλαιο 18, Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Στις αρχές του 7ου αιώνα, αυτοκράτορα στο Βυζάντιο έγινε ο Ηράκλειος, έξαρχος της Καρχιδόνας ως τότε. Βρήκε όμως την αυτοκρατορία σε δεινή κατάσταση. Καθώς γράφει ο ιστορικός Θεοφάνης, ο βασιλιάς Ηράκλειος βρήκε το Βυζαντινό κράτος παραλυμένον. Την Ευρώπη ερήμωσαν οι Άβαροι και την Ασίαν όλην κατέστρεψαν οι Πέρσες. Τις πόλεις εχμαλώτησαν και το στρατό των Ρωμαίων κατέστρεψαν στους πολέμους. Το χειρότερο όμως για αυτόν ήταν ότι τα ταμεία του κράτους ήταν άδεια και χωρίς χρήματα δεν μπορούσε να οργανώσει τον παραμελημένο στρατό και στόλο. Προσπάθησε να κλείσει ειρήνη με έναν από τους δύο αντιπάλους. Οι Πέρσες όμως δεν δέχονταν συζήτηση και οι Άβαροι ζητούσαν υπερβολικά ανταλλάγματα. Στις δύσκολες αυτές ώρες κοντά στον αυτοκράτορα στάθηκε ο Πατριάρχης Σέργιος, ο οποίος σύμφωνα με το Θεοφάνη έδωσε τα χρήματα της Εκκλησίας ως δάνειο στο κράτος. Πήρε τα πολυκάντυλα και τα άλλα χρυσά σκεύη από τη Μεγάλη Εκκλησία, τα έδωσε στον αυτοκράτορα και αυτός τα έκοψε νομίσματα. Εμψυχωμένος τώρα ο Ηράκλειος και έχοντας τα οικονομικά μέσα, οργάνωσε το στρατό και το στόλο, επισκέβασε τα τείχη και συγκέντρωσε εφόδια και τροφές για τους κατοίκους της πόλης. Μοίρασε γη στους στρατιώτες των συνόρων με την υποχρέωση να την καλλιεργούν και να την υπερασπίζονται. Ακόμη έκλεισε ειρήνη με τον Χαγάνο, τον αρχηγό των Αβάρων, προσφέροντάς του τα χρήματα που ζητούσε. Έτσι, χωρίς την απειλή των Αβάρων τώρα, στράφηκε κατά των Περσών, που στο διάστημα αυτό με βασιλιά τον Χοσρόη είχαν κατακτήσει τη Συρία, την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο. Εχμαλώτησαν τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και μετέφεραν τον Τίμιο Σταυρό στην πρωτεύουσά τους Κτισιφόντα. Ο Ηράκλειος, οδηγώντας ο ίδιος το στρατό του, εκστράτευσε 2 φορές κατά των Περσών. Την πρώτη διέσχισε τη Μικρά Ασία και χωρίς να πολεμήσει τους Πέρσες που βρίσκονταν εκεί, βάδισε κατά της Περσίας. Ήθελε, καθώς έλεγε, να χτυπήσει τον εχθρό στη καρδιά της δικής του χώρας. Τη φύλαξη της πόλης, όσο θα έλειπε, ανέδεσε στον Πατριάρχη Σέργιο και στον Μάγιστρο Βόνο. Το σχέδιο του πέτυχε. Οι Πέρσες αναγκάστηκαν να αποσυρθούν από τη Μικρά Ασία και να επιστρέψουν στην Περσία. Κατά τη δεύτερη εκστρατεία το 626 μετά Χριστού όμως, οι Πέρσες τον ευνηδίασαν. Ενώ εκείνος βρισκόταν στη Περσία, αυτοί συνεννοήθηκαν με τους Αβάρους και από κοινού πολιόρκησαν την Κωνσταντινούπολη από στεριά και θάλασσα. Ο Ηράκλειος ήταν αδύνατο να επιστρέψει τόσο μακριά που βρισκόταν. Ο Πατριάρχης Σέργιος και ο Μάγιστρος Βόνος πρόσφεραν περισσότερα χρήματα στους Αβάρους για να τηρήσουν τη συνθήκη ειρήνης και να λύσουν την πολιορκία. Οι Άβαροι όμως αρνήθηκαν και παρήγγειλαν στους άρχοντες της πόλης: «Παραδώστε μας την πόλη, γιατί δεν έχετε καμία ελπίδα να σωθείτε, εκτός αν γίνετε ψάρια και διαφύγετε κολυμπώντας ή πουλιά και πετάξετε στον ουρανό». Η προκλητική αυτή απάντηση, αντί να φοβήσει, εξόργησε τους Βυζαντινούς. Χωρίς δισταγμό και με κάθε μέσο υπερασπίστηκαν την πόλη τους. Πολεμώντας γενναία, απέκρουσαν τις επιθέσεις στη στεριά και βύθισαν με τους δρόμονές τους τα μονόξυλα των Αβάρων στη θάλασσα. Οι Πέρσες, βλέποντας αυτή την εξέλιξη, έλυσαν την πολιορκία και αναχώρησαν γρήγορα για τη χώρα τους. Η πόλη σώθηκε. Οι κάτοικοι της απέδωσαν τη σωτηρία της στην Παναγία και όρθιοι όλη τη νύχτα έψαλαν προς τιμήν της τον ακάθιστο ύμνο.
Η είδηση της νίκης έφτασε και στον αυτοκράτορα. Ο στρατός του, ενθαρρυμένος τώρα, νίκησε τους Πέρσες σε αλλεπάλληλες μάχες. Ελευθέρωσε τις υποδουλωμένες περιοχές, ξαναπήρε τον Τίμιο Σταυρό και τους ανάγκασε να υπογράψουν ειρήνη και να επανέλθουν στα αρχικά του σύνορα. Ο Ηράκλειος γύρισε θριαμβευτής στην Κωνσταντινούπολη. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και σας περιμένουμε στο επόμενο μάθημα.